με σκοπό την ανάδειξη του έργου που επιτελεί ο ερευνητής, τη συνεισφορά του στην κοινωνία και την εξοικείωση του κοινού με τον κόσμο της έρευνας. Πραγματοποιήθηκαν και στο Ρέθυμνο δράσεις ενημέρωσης και παρουσιάσεις για παιδιά και ενήλικες στο πλαίσιο της βραδιάς ερευνητή. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα γιατί η κοινωνία χωρίς την έρευνα δεν προοδεύει. Οι ερευνητές είναι συνήθως ταπεινοί άνθρωποι και έτσι πρέπει να είναι. Και είναι σήμερα μια ευκαιρία και για αυτούς να νιώσουν την αγάπη του κόσμου για τα επιτεύγματα τα οποία δημιουργούν για την πρόοδο και την εξέλιξη μιας κοινωνίας. Ερευνητές και διδακτορικοί φοιτητές παρουσίασαν σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα. Στη χημεία, μια πάρα πολύ μικρή ποσότητα μπορεί να ξεγελάσει τα μάτια μας. Και εδώ που υπάρχουν μόνο τρεις κόκκι, εγώ βλέπω μια χαρά το πορτοκαλί χρώμα. Τους εξηγώ ουσιαστικά το τι βλέπουμε. Κάποια φυσικά φαινόμενα ουσιαστικά που μπορούμε να προσομοιώσουμε στον υπολογιστή έχουν να κάνουν την αλληλεπίδραση του λέιζερ με την ύλη. Με τη βάση δεδομένων, με τη βοήθειά της, θα μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο σχήμα πιατινιού, σε μια μορφολογία, ας πούμε, είτε μπορεί να το βγάλει τετράγωνο, τρίγωνο. Αλλά θα έχει το συγκεκριμένο ήχο που εμείς παραγγείλαμε, ας πούμε. Εδώ φιλοξενείται το μεγαλύτερο λέιζερ σε ισχύ και ένταση στην Ελλάδα και ένα από τα μεγάλα των Βαλκανίων. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θυμήθηκε η μνήμη της Χαράς Αθανασάκη στον ακαδημαϊκό χώρο και ιδιαίτερα στο ΤΕΙ Κρήτης. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Νομίζω ότι χωρίς τη Χαρά Αθανασάκη δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε τη βραδιά του ερευνητή σε αυτόν εδώ το χώρο. Ήταν η πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία είδε τη δυνατότητα να ιδρυθεί αυτό το Ινστιτούτο στο Ρέθυμνο. Η Χαρά υπηρέτησε ως νομάρχης Ηρακλείου, ως δημοτική σύμβουλος, καθώς και σε άλλες δημόσιες θέσεις. Μέλος ΠΕΣΥ, Επιτροπές Μελέτης Τοπικών Προβλημάτων και πολλές άλλες. Η πολιτεία της στις δημόσιες θέσεις χαρακτηριζόταν από εφαρμογή των νόμων προς όλους. Για το Ρέθυμνο, την βραδιά του ερευνητή συντονίζει από το 2018 το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ του ΕΛΜΕΠΑ.